Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ. Σοφερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτη της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. 14 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα τη σταθερά πι. Ή αλλιώ. Πάει day. Εντάξει, είμαστε έκλειστο τώρα, δεν μπορείτε να πούμε πάει Ακούγεται λίγο περίεργα. Η ημέρα του πει, του 3,14. 15, 9, 26, 53, 58, 97, 93, 2, 3, 8, 4, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, και συνεχίζεται αυτός ο αριθμός μέχρι το άπειρο. Ο αριθμός του Θεού, ο αριθμός του σύμπαντος, ο αριθμός, η σταθερά της των πραγμάτων γύρω μας ο αριθμό των μαθηματικών, ο αριθμό τη σταθερά, η σταθερά του αρχιμίδη, που δεν τελειώνει ποτέ. 3,14. Για να την τιμήσουμε, είπαμε ωραία. Ο τρίτο μήνα είναι ο Μάρτιο, οπότε αντιστρέφουμε και πώ το κάνουν οι Αμερικανοί που λένε July 4th, βάζουν πρώτο το μήνα. Εντάξει. Οπότε, March 14, α πούμε. Εντάξει. Αυτή είναι η ημέρα. Κάποιοι πηγαίνουν και το γιορτάζουν σε ακριβή ώρα και λένε ξέρω εγώ ότι είναι 14 Μαρτίου 9 και 26 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ώστε να έχουν και τα επόμενα ψηφία του 3,14 26 και ούτω καθεξής. Ε, ωραία. Με ένα καταπληκτικά ειρωνικό τρόπο πούμε, διάλεξε το σύμπαν την ημέρα της λογικής των μαθηματικών της σταθεράς, της μαθηματικής σταθεράς π που είναι ο λόγος <σχει> της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, εντάξει. Αυτός ο φανταστικός αριθμός, α πούμε, που υπάρχει εκεί έξω για να μας λέει ότι όλα μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς και κάπου για όλα μπορεί να βρεθεί μια μαθηματική εξίσωση που μπορεί να τα εξηγεί, αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι η ύπαρξη του πει. ότι μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο φύ ή ο λόγο, κατάλαβε ή οτιδήποτε, το οποίο να εξηγεί κάτι άλλο. Απλά δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε το μυαλό να το καταλάβουμε. Δεν, δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν μα το έχει εξηγήσει κανένα. Αλλά αφού υπάρχει το πήγα, δεν υπάρχουν κι άλλα. Πάντα με τη λογική. Με τα μαθηματικά, με τις εξισώσεις, με τους μαθηματικούς τύπους που εξηγούν ή μπορούν δυνητικά να εξηγήσουν ό,τι παρακολουθούμε. Αυτή τη ρημάδα τη μέρα, που γιορτάζει η λογική, τα μαθηματικά, ο λόγος και το ένα και ένα κάνουν δύο, ήρθε το ποδόσφαιρο να μας πει, ωραία, ένα και ένα κάνουν τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, έντεκα. Ωραία είναι τα μαθηματικά, ωραία είναι οι αναλύσεις, τα analytics, ωραία είναι η λογική, αλλά ξέρεις, πού και πού, καμιά φορά, καμιά βραδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την παράνοια, τον τελείριο, το συνέστημα, την έκσταση. Το χάνομαι. Το δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν... Είμαι εκεί που πιάνω τον εαυτό μου να αναρωτιέμαι τι έκανα για να το αξίζω, τι έκανα για να αξίζω τέτοια χαρά, τέτοια, τέτοια ευτυχία, τέτοια... τέτοια έκσταση. Κοντεύουν γιατί μεγαλώνουμε, όπου να είναι κάποια στιγμή εδώ κοντά θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τότε που ήμουν στη τελείωσα το σχολείο, έδωσα το πανελλήνης και πέρασε το πανεπιστήμιο. Όπου να είναι θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τότε. Τότε λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη παρέα που ξεκινήσαμε ξέρω εγώ, στη σχολή, ξέρετε πώς φτιάχνονται αυτές τις παρέες, τις πρώτες μέρες, που πα εκεί για τι εγγραφέ και όλα αυτά τα πράγματα. Ο καλύτερο φίλο που έκανα ήταν ο Γιάννη. Ε, κάποια στιγμή σε κάποια μάζοξη γενεφλίων ή για να παίξουμε πόκα, ένα από τα δύο, μου είχε, κάνει δώνο, μου είχε φέρει εδώ ένα βιβλίο. Έτσι, ξέρει, κάτι φοβερό, α πούμε. Το οποίο ήταν ε, ε, Έλληνα συγγραφέα. Ο Κώστας Κοντοδήμο το είχε γράψει και μου το είχε φέρει ο Γιάννη, γιατί το θεωρούσε πάρα πολύ αστείο. Ήξερε την τρέλα που έχουμε τα αθλητικά και μου λέει: Ακούω εδώ φοβερό βιβλίο, εισαγωγή στα σπορ. Τι το είναι αυτή, ξέρει. Σου φαίνεται λίγο βαρετό, ρε παιδί μου. Τι εισαγωγή σα μπορώ τώρα να κάνουμε εδώ πέρα ακαδημαϊκή με... ανάλυση του αθλητισμού. Και μου λέει, Όχι, ρε, είναι φοβερό βιβλίο. Και όντω ήταν φοβερό, είχε μια φοβερή πλάκα. Του, ε, είχε πάρα πολύ χιούμορ και είχε ολόκληρα κεφάλαια για το τι συμβαίνει σε κάθε άθλημα. Ήταν, ήταν όντω αστείο, εν πάση περιπτώσει. Ε, δηλαδή είχα κρατήσει, ξέρω εγώ, πούμε, για το ποδόσφαιρο. Είχε ένα σημείο στο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο κεφάλαιο ήταν για το ποδόσφαιρο. Είχε πάρα πολλά κεφάλαια για το ποδόσφαιρο και μετά πήγαινε στα υπόλοιπα, α πούμε. Πώ παίζεται το μπάσκετ, πώ παίζεται εκείνο. Όλα αστεία. Ε, και είχε το φοβερό που έλεγε τον ορισμό του πέναλτι και τον ορισμό του offside. Γιατί έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο οι του ποδόσφαιρου. Και έλεγε παιδί μου, offside είναι κάθε φορά που βάζει γκολ ο αντίπαλο. Ο καλύτερο ορισμό που έχει ακούσει ποτέ στη ζωή σου. Πέναλτι είναι κάθε φορά που δεν βάζουμε γκολ εμεί. Εντάξει. Πολύ εύκολο. Ε, το παίρνει αυτό και λε αυτό είναι. Γιατί το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα γιατί αυτό το βιβλίο τελείωνε έτσι με ένα. αφού είχε, ξέρω εγώ, όλο αυτό το αστείο. Κάπω τελείωνε λίγο μελαγχολικά όσον αφορά, ξέρει, τον αθλητισμό, την κατάσταση, τον επαγγελματισμό, τη διαφθορά και όλα αυτά τα πράγματα. Και πέρα από τον ορισμό του πέναλτη και τον ορισμό του offside, σχεδόν 30 χρόνια μετά, αυτό που δεν ξέχασα ήταν ο τρόπο που τελείωνε το βιβλίο. Και έλεγε, και μια που τελειώνουμε, κάπου εδώ θα πρέπει να απαντήσω και στο ερώτημα: Γιατί ρε φίλε, αφού τα σπορ είναι αγκούρια, αφού δεν βλέπει φω στον ελληνικό αθλητισμό και όλα πάνε στραβά, γιατί να τη δούμε αθλητέ, οι οπαδοί. Και λέει: Γιατί, γιατί, γιατί να ρε παιδιά. Αυτή είναι η τελευταία παράγραφο του βιβλίου. Εκεί στου πολύχρωμου τίτλου των εφημερίδων, στα εκατομμύρια των ποδοσφαιριστών και στα δισεκατομμύρια των Πρωθυπουλιστών, στη βαβούρα τη εξέδρα, στι φαλιάρε με του αντιπάλου και τα ματ, στα δοκάρια που τραντάζονται. Στα ταμπλό που σπάνε, στι βρυσιέ, στα πανηγύρια, κάτι μοιάζει να μα ξεγελάει, κάτι μα αφήνει να ονειρευόμαστε πω τουλάχιστον στα σπορ, ίσως κάποτε να μα αφήσουν για μια φορά στη ζωή μα να νικήσουμε κι εμεί. Είχε μια τοπάθεια ότι δεν νικάμε πουθενά και ότι μόνο μέσω αντιπροσώπου μπορούμε να νικήσουμε. Αλλά έχει και μια εξήγηση, κατά τη γνώμη μου, αυτή η παράγραφος, την οποία δεν την ξέχασα ποτέ. Μια εξήγηση ότι ναι, οκ, okay, είναι η ομάδα μα. Μα αρέσει ο αθλητισμό, μα αρέσει η ομάδα μα, μα αρέσει η αντιπαλότητα. Αλλά σε όλο αυτό το πράγμα που μα μας κρατάει κολλημένου μπροστά από τι οθόνε τη τηλεόραση για να βλέπουμε τα παιχνίδια και των υπολογιστών για να διαβάζουμε και του κινητού για να ακούμε ζωσιμάρ παρέα με τη στίχη μα στο Spotify, α πούμε. ή στι κερκίδε που πηγαίνουμε με κρύο, με ζέστη, με όλε τι συνθήκε. Δεν είναι μόνο αυτό αργά, το Κάτι πρέπει τελικά να ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή μα αρέσει το ποδοσφαίρο και το μπάσκετ και η ομάδα μα είναι η τάδε. Πρέπει να υπάρχει κάτι παραπάνω μέσα εκεί. Αυτό το παραπάνω είναι αυτή η βραδιά, αυτή η 14 Μαρτίου. Γιατί, γιατί, ξέρω ότι οι φίλοι του ΠΑΟ και οι φίλοι του Ολυμπιακού που ακούνε τώρα και των υπολείπων ομάδων που είμαι σίγουρο ότι ακούν. Δεν ακούνε μόνο αυτοί που το διαφέρει την ομάδα του και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Άμα, ας, άμα, άμα, ακούσουν αυτή τη φράση, θα πούν τι είναι, ρε φίλε, μια φορά να νικήσουμε κι εμεί. Εγώ με πάω. Νικάω, κάνω, δείχνω. Ο άλλο θα πει καλά πλάκα, κάνει. Εγώ είμαι Ολυμπιακό. Τα έχω πάρει όλα. Είμαι... Οι τίτλοι διαμετριώνται. Τι νοεί μια φορά να νικήσουμε κι εμεί. Εννοώ ότι. Κοίταξε με στα μάτια, παιδί μου, και να, κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Εγώ στο στούντιο, μόνο μου, εσύ εκεί που ακού. Οι άλλε νίκε δηλαδή ήταν σαν Δηλαδή, είσαι Πάοκ. Θυμάσαι ποτέ τον εαυτό σου. Έτσι όπω ήταν χθε το βράδυ στην Τούμπα. Αλήθεια τώρα, μπε. Στι νίκε με το συμπολίτη, στι νίκε με τον Ολυμπιακό, στα διπλά, στην Αθήνα που ξέρουμε τι σχέσει σου με αυτήν, στι υποδοχέ, στο Μακεδονία. Ε, τη, ήμουν εκεί τη βραδιά τη φιέστα του Νταμπλ του Πάοκ. Ε, ήμουν εκεί. Είναι το ίδιο συνέστημα, είναι άλλο. Ξέρω τι είναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Ε, μην μου πεις ότι είναι το ίδιο. Με το 5-1. Και εσύ που είσαι ολυμπιακό τώρα και λες ε, πώς έχω κατακτήσει και πόσες τίτλους έχω με αυτό και έχει πάρει η Μαρίνα, η Μεταφράστρια και εμείς οι υπόλοιποι. Έχεις την ομάδα σου να κερδίζει τα πάντα, να μετράει τίτλους, να κερδίζει κάθε χρόνο σε όρτα τα σπόρ, σε τα αθλήματα. Και πιθανότητα, θα, όχι πιθανότητα, και σίγουρα θα τη δει να συνεχίζει να το κάνει και φέτο διεκδική, ότι διεκδική σε ποδόσφαιρο μπάσκετ κλπ. Ναι, οκ, okay, κοίταξε με στα μάτια. Μοιάζουν όλε αυτέ οι νίκε και οι κατακτήσει που είναι, ξέρει, χειροπιαστέ πέρυσι ένα τίτλο. Ακόμα και ο τίτλο σου δίνει το συνέστημα που είχε. Τα αφωτώνει επανάληπτο ένα 16. Με τίποτα. Είναι άλλε νίκε αυτέ. Είναι νίκε που δεν έχουν να κάνουν με το τερματίσαμε πρώτοι με το κλείσαμε. Πήραμε τον τελικό. Φορέσαμε τα μετάλλια στο στήθο. Τελείωσε το πρωτάθλημα και είμαστε μαζί με του περισσότερου βαθμού. Πήγαμε σε φανάρι φόρτ τη Ευρωλίγκα και το πήραμε. Ή δεν το πήραμε. Είμαι ο Πάο και πήρα πρωτάθλημα. Έχω πάρει κύπελα ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το χειροπιαστό του τίτλου γιατί. Γιατί είναι η βραδιά που τελικά ρεσί δεν μετράει. Ούτε είναι η βραδια που τελικα παραδοσιακή αντιπαλότητα και δεν μετράει καν το τι σου έμεινε στα χέρια μετά. Ποτέ δεν, δεν κατάλαβα τι κουβέντε που κάποιοι μιλάγανε για τι μεγάλε νίκε τη ομάδα του και λέγανε Ξέρω εγώ στην Ευρώπη έχουμε κάνει αυτό, εκείνη δηλαδή δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Και πάντα εγώ ήταν πάντα κάποιο που, οκ, okay, από οπαδικό κίνητο, από ζήλια, το καταλαβαίνω, αλλά και από φοβερή αφέλεια, ρε παιδί μου. Και λέγε, και τι έγινε, πήρε κάτι. Τι εννοεί, ρε φιλότη, για να, να μην είναι ανεξίτλη στο μυαλό του, πάω, ξύ, η βραδιά με την δύναμο, δυνάμο, δυναμό και για να μην ξεχάσει ποτέ ο Ολυμπιακό το πώ ένιωσε όταν είδε την ομάδα του να πηγαίνει εκτό έδρα μετά από 4-1 στο κυπεδό τη και να αποκρίνεται με ένα 6 την παρέταση. Πρέπει να το πάρουν το Conference League. Είσαι τόσο φελό. Είσαστε όλοι τόσο φελοί. Για να τα λέμε όλα. Το επιχείρημα αυτό το έχετε πει όλοι. Παοξίδε Ολυμπιακή, Παθηναϊκή, Αξίδε και τι έγινε στην Ευρώπη που πέτυχε αυτό το πειρέ. Τι εννοεί, ρε ότι πρέπει να ανταλλάξω πρέπει να υποβαθμίσω αυτό που με έκανε να νιώσω η ομάδα μου, το ίδιο το ποδόσφαιρο και η εξέλιξη των πραγμάτων σε έναν βράδυ μαγικό, σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτή που λέγει ο νιόνιο. Και α τι έχω ξαναδεί. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Και α έχω δει την ομάδα μου να κερδίζει πράγματα μεγαλύτερα από αυτά. Και α είμαι Ολυμπιακό και έχω τα αποτελέσματα. Και α είμαι πάω και έχω δει την ομάδα μου να παίρνει τίτλου. Αυτή η γιορτή δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι η γιορτή που δεν ξανάδε στη ζωή σου. Τη σκεφτεί και α μην ήταν σκυφτή η ζωή σου και α παίρνει τίτλου και πρωταθλήματα κάθε κάθεται και λίγο. Δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που νιώθει όταν συμβαίνει το θαύμα. Και δεν συγκρίνουν τα δύο θαύματα γιατί δεν μοιάζουν κιόλα. Και στο φινάλι δεν είναι η δουλειά για την οποία μαζευτήκαμε σήμερα να κάνουμε τον podcast, α πούμε. Εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα με κορυδεύανε και μου λέγανε το βάλε. Μάλλον όχι ψέματα. Την προηγούμενη εβδομάδα κόλλησα εγώ ήδη στον εαυτό μου και είπα: Το έβαλα την Παρασκευή γιατί πίστευα ότι θα μου δώσουν οι δύο ομάδε κάτι στην Ευρώπη. Και λέω: Άστο το ρημάδι το πρωτάθλημα και ποιο θα πάρει τη στοίχημα του Super League, Θα το στείλουμε πιο μετά. Τώρα να πάμε με Ευρώπη, εδώ δυνατά. Πίστευα και στον Ολυμπιακό και στον Πάο. Σα το είπα. Δύο έφαγε ο ένα, τέσσερα ο άλλο. Ήρθα εδώ και λέω: Δεν μου κάθισε. Το ξανάκανα όμω. Δεν είπα θα κάνω podcast την Πέμπτη γιατί το βράδυ αποκλείται να προκριθούν. Όχι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί. Το έκανα γιατί πιστεύα στην πρόκληση του Πάουκ. Όχι ότι είχα δει το όνειρο του αιώνα όταν περάσει ο Ολυμπιακό. Βάτε το πρώτο κάθε την εβδομάδα, θα θυμηθείτε τα λόγια μου. Είπα ότι του αξίζει του Πάουκ του φετινού. Του αξίζει του Πάουκ του φετινού με όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει σε όλε τι διοργανώσει, με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει, με το χαρακτήρα που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Του αξίζει να κάνει μία ρεβάνση σαν και αυτοί που έκανε εκτό έδρα με τον Παναθηνακό στη αλλά αυτή τη φορά να περάσει, να πάνε λεπτομέρειε υπέρ του. Και ξέρετε κάτι, δεν πήγανε καν οι λεπτομέρειε υπέρ του. Του πάτησε. Δεν ήταν οριακό, δεν ήταν αγωνία στη 0-1, 01 01-02, παράταση, πέναλτι, μπάμπα, Παναγία μου, τι έγινε. Όχι, του πάτησε, του χωνιορτοποίησε, του εξαήλωσε. Τα παιδιά τη Δυναμό, Δυναμό bad boys, blue, blue, bad boys. Και μην ανοίξω το στόμα τώρα που έχει όλα τα πράγματα. τρύπε σα στη Λίβδιν. Και εσεί και η νοοτροπία σα και οι υποστηρικτέ σα στι τρύπε σα. Εντάξει, δεν μου φταίνει υποστηρικτέ, αλλά καταλάβετε. Και τι είπα για τον Ολυμπιακό, ότι αν τα καταφέρει, θα πρέπει να καταργήσουμε τη λέξη έραψε με χρυσά και να βρούμε κάτι άλλο, κανένα άλλο μέταλλο. Ε, ωραία, ήρθα τώρα να πω Πλατινένιο. Ή Ολυμπιακό μέταλλο, να δώσουμε ένα άλλο μέταλλο αυτό που συνέβη. Δεν είναι ίδια θαύματα. Γιατί ο Πάοκ γέμισε την Τούμπα ο κόσμος του, πιστεύοντα ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή αυτό το γήπεδο μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά ανατροπή πρέπει να τη ζήσει. Νησάφι με τι τόσε φορέ. Με του Άγιαξ να έρχονται και ξανάρχονται, την Κράζοντα, τη Σάλκε. Έμοιαζε κάπω να είναι επαναλαμβανόμενο το έργο αυτή η ομάδα, δηλαδή να ψήνει τον κόσμο τη με αυτό που πετυχαίνει εκτό. Να πάλετε η τούμπα, α πούμε, από την προσμονή να να τελειώσει το έργο, να ολοκληρώσει τη δουλειά, κηδεία. Κηδεία, 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 κηδεία. Μοιάζε καταδικασμένο να είναι, ρε παιδί μου, το εκτός τελικά. Το θρηλυκό πάω με τα γουρλωμένα μάτια, ας πούμε, στο τότε να μου πάω. ο Μουσλίμωβης να σηκώνει τη σημαία της επανάσταση μέσα στην πόλη και να μην το ξεχνάει ποτέ κανένας. Η Ντόρτμουντ. Ξέρετε, αυτές οι βραδιές, εκτός με κάποιο τρόπο να του τα γυρνάει το ποδόσφαιρο ανάποδα του Πάοκ που έμαθε μια ζωή να ζει με τη λογική ότι εδώ είναι τούμπα, εδώ το σπίτι μα, εδώ είμαστε, εδώ, εδώ υπάρχουμε, εδώ αναπνέουμε, εδώ το DNA μα, τα ταυτότητά μα, οι ισχύ μα και οι αδυναμίε μα φυσικά, όλα μαζί. Και με κάποιο τρόπο τελικά δεν πετυχαίνουμε εδώ. Πετυχαίνουμε σε οποιοδήποτε λογήπεδο, εδώ στο οποιοδήποτε άλλο το δικό μα. Μαζεύτηκα λοιπόν ξανά για να ζήσουν αυτό το πράγμα. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν ήταν ότι κυνηγά έκανα ένα θαύμα. Εντάξει. Είναι βέβαια την άλλη είναι φοβερό ότι είναι... όταν τελικά σφίξε ο διαιτητή και ο Πάοκ απέκλεισε την δύναμη ο Ζάγκρεμ, είναι η πρώτη φορά στην εταιρεία του δικεφάλου στην οποία ανατρέπει ευρωπαϊκή ήττα με δύο γκολ διαφορά. Πρώτη φορά. Οπότε, okay, στα όρια του ποδοσφαιρικού θαύματο δεν είναι το να κάνει το 2 0 5 αλλά ήταν μια πρωτιά του Πάο και ένα συλλογικό αποθυμένο το οποίο δεν είχε σπάσει ποτέ, δεν είχε εκπληρωθεί ποτέ. Να δουν τον Πάο και να κάνει την ανατροπή στο γήπεδό του. Πώ λέει η Με τον κόσμο του. Ε, αυτό με τον κόσμο του, με το γήπεδό του, με την αρχή του, ο Πάο δεν το είχε κάνει ποτέ. Ποτέ. Σπάρτακ, τράβα κτλ. Τα ξέρω, Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε τι θέλω να Το είχε πολλά χρόνια αποθυμένο. Δεν ήταν ακριβώ θαύμα. Υπήρχε η πίστη και ήταν βάσιμη η πίστη, την είχα κι εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα την είχα, που σα είπα ότι λεπτομέρειε μου φάνηκαν ότι έκαναν το 2-0 στην κράτη. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα δηλαδή, φοβερό. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Πάοκ. Δεν έκανε καλό μήνα αποτελεσμάτων, αλλά αποτελεσμάτων. Όχι ότι ξαφνικά δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι η ίδια ομάδα με τι ίδιε αρετέ, τα ίδια φοβερά ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που είναι από την αρχή τη ζωή και πηγαίνει καλά. Δεν είναι λογικό να έχουμε μια απέτηση μια από μια ομάδα να πηγαίνει πάντα καλά. Σε όλου του μήνε, σε όλε τι έδρε, σε όλα τα αποτελέσματα. Ούτε είναι κρίση το ξαφνικά να χάνει κάποια derby. Δεν είναι κρίση. Συμβαίνει. Κάποια κερδίζει, κάποια τα χάνει. Δεν είσαι. Δεν ξέρω. Ανήκειτο χουλτ. Έτσι δεν τον ανήκει το χουλτ. Πώ τον ναι, έννοιγε. Μπράβο. Οπότε μου φαίνεται λογικό το να το παλέψει ο Πάοκ και πίστευα πάρα πολύ ότι θα καταφέρει. Το Ολυμπιακό από την άλλη. Εντάξει, οκ. Okay. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, βάζει πότα στην κουβέντα το γεγονό ότι αλλάζει τα δεδομένα. Η λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια είναι σημαντικός σημαντικό ότι δεν έπαιξε εκτό έδρα. Έπαιξε το εκτό έδρα παιχνίδι, αλλά όχι στην έδρα του αντιπάλου. Σε ουδέτερο. Και εκεί τελειώνουν οι λεπτομέρειε που ήταν υπέρ του. Τελειώνουν γιατί οκ. Okay. Ακόμα και αν μιλάμε σε παιχνίδι, για παιχνίδι το οποίο γίνει στο Βέτρο και όχι στο Ισραήλ, εξακολουθούμε να μιλάμε για την ανατροπή μια ήττα με ένα τέσσερα στο κήπεδο σου. Που σημαίνει ότι πρέπει να πα εκτό έδρα και όχι μόνο να παλέψει για κάτι το οποίο είναι αδύνατον. Μοιάζει ποδοσφαιρικά αδύνατον. Θα πρέπει για να το πετύχει να σου πάνε όλα μα όλα όπω τα θέλει εσύ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνει το καλύτερο μάτ που έχει κάνει ποτέ και να μην σου φτάσει. Αυτό το πρόβλημα με το φερό, το ρημάδι, ότι κάποιε φορέ είναι τόσο οριακά τα πράγματα και το πώ φτιάχνονται οι ιστορίε και το πώ αλλάζουν οι ισορροπίε σε ένα low scoring sport που το τέλειο παιχνίδι να κάνει. Δεν αρκεί η απόδοση, πρέπει να συνδυαστεί με όλα τα υπόλοιπα. Και πηγαίνει ο Ολυμπιακό και τα βρίσκει όλα ένα προ ένα. Ένα προς ένα. 0-3 ημίχρονο. Ποντένσε, Φορτούνη, Ελκαμπή. Γκολ και οι τρει που παίζουν μπροστά. Διαφορετικά κιόλα. Ο ένα με ανατομική ενέργεια, ο άλλο φεύγει στην αντεπίθεση, ο άλλο στις καθυστερήσει του ημίχρονου και προσέξα τη λεπτομέρεια που θα σα πω γιατί μου την έστειλε ένα φίλο και μου λέει δέστο και πέστο και πρέπει να τον τιμήσω που μου το είπε. Το δέστο και πέστο. Το τηλεμπιακό προηγείται 0-2. Έχει την μπάλα, υπάρχουν 4 λεπτά το πρώτο ημίχρονο και την έχει ο Τζολάκη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σταματάει η επίθεση τη Μακάμπη, κατή να την κρατήσει και να πει ήσυχα, ήσυχα, ήρεμα, να πάμε από διδρία 0-0, πολύ ωραία. Παίζει γρήγορα. Δείτε το. Τρέχει στη γωνία τη περιοχή και τη δίνει με τα χέρια γρήγορα. Όρτα στον Ποντένσε, Σέντρα, Αλκαμπή 0-3. Πανικό. Δεν έχουμε αναπνοή. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξαπλώνουμε στο έδαφο. Και μετά γιατί είναι διαφορετικό. Είναι φοβερό πως και οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με τρία γκολ υπέρ τους Και εκείνη τη στιγμή, ενώ πριν είχαν όλη τη θετική, όλο το θετικό συνέστημα του πάμε, μπορούμε, ξαφνικά εκεί την ώρα που το πιάνει, την ώρα που το αγγίζεις, φωλιάζει μέσα στο. Και τώρα τι κάνουμε. Γιατί αυτό που κυνηγούσε πλέον είναι χειροπιαστό, το κρατάς. Ο Πάουκ είχε ήδη κάνει ένα ντροπή. Είχε ήδη σκορ πρόκριση. Ο Ολυμπιακό δεν είχε σκορ πρόκριση. Αλλά είχε σοφαρίσει το σκορ πρωταγώνα στο πρώτο μήχρονο Και είχε να παίξει ένα ολόκληρο δεύτερο μύχρονο και να προκριθεί και το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν και λογικό κιόλα. Χωρί πλάκα τώρα. Όντω χωρί πλάκα. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι ο Ολυμπιακό θα προκριθεί και μάλλον θα το πετύχει χωρί να συμβούν και θαύματα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, είναι, είναι ασύλλητο το πώ μέσα σε 45 λεπτά δεν είναι μόνο το σκορ. Αφήστε το σκορ. Είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο έλεγε: Ωραία, αυτοί που παίζουν με τα ερυθρόλευκα θα προκριθούν. Δηλαδή, πρέπει να του πάνε άσχημα τα πράγματα για να αποκλειστούν, ενώ έχουν μπει σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι πιθανότητε του είναι απειρολάχιστε. 2,5% λέει. Έδινε. Η υπερανάλυση τη όπτα με αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο ποσοστό βασίζεται σε παιχνίδι που γίνεται εκτό έδρα. Πρώτον, και σε παιχνίδι που γίνεται με τον κανονισμό του εκτό, έδρα γκολ. Γιατί έτσι υπολογίζονταν όλε οι υπόλοιπε προκλήσει που έχουν γίνει στο παρελθόν. Οι πιθανότητε βγαίνουν με βάση το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε και έδρα και οκτώ έδρα γκολ. 2,5% κάτι του ΠΑΟΚ. Οι πιθανότητε. Και κάνουν δύο εμίχρονα. Δύο εμίχρονα. Η λέξη όνειρο είναι λίγο. Θα πει, του βλέπει και λε, δεν, 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 υπάρχει θαύμα αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δεν υπάρχει θαύμα. Υπάρχει ο Πάκο ο οποίο έχει πάρει την μπάλα απέναντι στου Κροάτε, παίζει το ποδόσφαιρό του και με το ποδόσφαιρό του με το οποίο έχει κάνει ό,τι έχει κάνει φέτο σεζόν, με τέλεια και λοιπού, και Tyson φυσικά και με Ετέ Γίγαντα και Αντελίνιο Βιερίνια τεράστιο αρχηγό, ναι, κάνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο θαύμα. Βλέπω κάτι το οποίο το βλέπω από αυτή την ομάδα όλη τη σεζόν. Από την άλλη βέβαια, στο μάτι του Ολυμπιακού υπάρχει το θαύμα του ότι οι αυτοί έχουν κάνει το μεγαλύτερο ρόλο κόστερ που έχουμε δει ποτέ από ελληνική ομάδα. Δηλαδή έχουν φάει 7 γκολ τις προηγούμενες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια τους. Συνέρχονται τρώνε φαλιάρε. Ανεβαίνουν ξανά τρώνε σφαλιάρε. Τρώνε τέσσερα στο κυπαδού από τον Μπάουκ, ρίχνουν τέσσερα στην Τούμπα. Αλλάζουν προπονητέ, ξαναμπαίνουν στο κόλπο. Βγαίνουν ξαφρικά τρίτη στην κανονική περίοδο, ενώ ήταν σχεδόν όλη το πρωτάθλημα τέταρτη. Μπαίνουν μετά στον τίτλο. Τρώνε τέσσερα. Χάνουν από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι το ένα πάνω κάτω που λε. Η μοναδική βεβαιότητα είναι ότι φοράνε κόκκινα και λευκά. Ερυθρό, Αυτή είναι η μοναδική βεβαιότητα. και ότι άλλουν το να παραδοθούν. Πρόσθετο. Γιατί τελικά αυτό κάνει διαφορά. Ναι, πρέπει να παίξει, πρέπει να μηνθεί, πρέπει να επιτεθεί, πρέπει να σκοράρει, πρέπει όλα να σε βοηθήσουν, ειδικά όταν κυνηγά κάτι με τι πιθανότητε εναντίον σου. Αλλά όλα ξεκινάνε από το να μην παραδοθεί. Όλα ξεκινάνε από το να έχει το κουράγιο να συνεχίσεις να παλεύεις. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι το βασίλειο της υπερβολής, όπως λέω κάποια φορά. Μπορεί να είναι η ψύχωση, η νεύρωση και δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλος ψυχιατρικός όρος μπορεί να δανειστεί και να προσθεθεί στο ποδόσφαιρο. Δεν τα παίρνω πίσω, ισχύουν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν μόνο τις αρνητικές πλευρές των αντανακλαστικών αντιδράσεων τη υπερβολή, τη κινούμενη άμμο που βάλαμε στην κουβέντα πότε ήταν αυτό που κάναμε το podcast για του τόσε αλλαγέ ποδοθεριστών. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Ολυμπιακό ήταν, είναι και θα είναι στον αιώνα τον αιώνων το να μην το βασίλειο τη υπερβολή. Αλλά ταυτόχρονα αυτέ οι ψυχώσει δεν μπορεί να μην έχουν και τη θετική του πλευρά. Το είμαστε Ολυμπιακός, δεν τα παρατάμε, παίζουμε παντού για την νίκη. Κυνηγάμε όλους τους τίτλους, όλα τα αποτέλεσματα, κυνηγάμε το, το, το σύμπαν όλο. Υπάρχει κι αυτό. Ο Πάοκ έπαιξε για να προκριθεί και να ανατρέψει κάτι που του φαινόταν ορατό και εφικτό ότι μπορεί να το πετύχει. Ο Ολυμπιακός το έκανε να φαίνεται εφικτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όταν ξεκίνησε ξεκίνησε για να παίξει μόνο και μόνο επειδή είναι Ολυμπιακό. Και δεν είναι λίγο. Είναι πολύ. Είναι πολύ το να συνειδητοποιεί και το μέγεθο και το DNA σου, όποιο και αν είσαι, όπω και αν λέγεσαι. Είναι τεράστιο πράγμα να μπορεί να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με την υποχρέωση που έχει επειδή παίζει στη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό ισχύει για όλε τι ομάδε, αλλά τώρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό για το αν φορά την Παναλέτη Παθηναϊκού, το αν είσαι παίχτη Σάκη, το παού ή οτιδήποτε. Αλλά τώρα μιλάμε για αυτού. Αυτό το πάνω κάτω, το φετινό, αυτή η τελευταία γραφή μη άμυνα που μα κάνει να φανταζόμαστε διαφορετικού τρόπου για να εξηγήσουμε το γεγονό ότι δεν μπορεί όλα αυτά μαζί την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι είπαν οκ, okay. τώρα πρέπει να βαλέψουμε όμω. Τώρα πρέπει να βαλέψουμε. Ένα από του πολλού λόγου τη λατρεία που έχω. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Globe, ξέρετε εσείς. <coughs> Το έχει πει με χιλιάδε διαφορετικού τρόπου γιατί είναι πάρα πολύ καλό στα λόγια. Πολύ καλύτερο από ό,τι θα έπρεπε να είναι ένα τη ποδοσφαίρου. Αλλά είναι ο Ρημάδη. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιγραφή που λέει, ρε παιδί μου, τη στιγμή ακριβώ που όλα γύρω σου είναι μαύρα, ακριβώ τη στιγμή που έχει όλε, όχι τι δικαιολογίε, όλου του λόγου του κόσμου για να σταματήσεις να προσπαθείς, για να, να καταλήψεις που κανένας δεν πρόκειται να σου πει τίποτα γιατί όλοι όσοι παρακολουθούν αυτό που συμβαίνει καταλαβαίνουν ότι από εδώ και πέρα δεν έχει πιθανότητε. Πρέπει να σταματήσεις. Είναι μάταιο να συνεχίσεις να προσπαθείς. Τη στιγμή έχει πει ο Κλοπ που όλα γύρω σου σου λένε ότι σταματήσει, είναι εκείνη ακριβώ η στιγμή που πρέπει να βρει το κουράγιο να συνεχίσει. Και αν το κάνει αυτό, αν το κάνει αυτό, στον πάτο, όχι πιο πριν. Πιο πριν είναι εύκολο. Όλοι συνεχίζουν όταν τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Όλοι συνεχίζουν. Λέμε τη στιγμή που λε τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τέλο. Το μόνο που μένει είναι να αποκλειστούμε. Τέλο. Ένα-τέσσερα. Στο εκεί πέρα έχουμε αποκλειστεί. Τη στιγμή που όλα σου λένε ότι είσαι τελειωμένο, αν εκείνη ακριβώ τη στιγμή βρει το κουράγιο να συνεχίσει για λίγο, για λίγο. Να κρατηθεί λίγο ακόμα πολύ και ο του Καρά, να κρατηθεί λίγο ακόμα. Τότε είναι πάρα πολύ πιθανό ή λίγο πιθανό, αλλά δεν έχει καμία σημασία το πόσο πιθανό το έχει. Είναι όμω υπαρκτό το σενάριο τελικά να δικαιωθεί. Ξέρετε, για πολλά χρόνια έχω σκεφτεί γιατί ρε παιδί μου συμβαίνει αυτό. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αν αντισταθεί στην ήττα, τη στιγμή που η ήττα είναι μοιάζει δεδομένη, μοιάζει αναπόφευκτη, νομοτελειακή, προκαλείς ένα περίεργο είδου φόβου στον αντίπαλό σου. Γιατί πρέπει, πάντα λέμε το να, να παλέψει, να κάνει τα να Ξεχνάμε, το, ξεχνάμε τον αντίπαλο όταν το συζητάμε γι' αυτό. Αν καταφέρει να βάλει τον αντίπαλό σου να παλεύει για κάτι που πριν από λίγο θεωρούσε δεδομένο, έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή ακριβώς που εσύ νιώθεις ότι πρέπει να τα παρατήσεις, είναι η στιγμή που και ο αντίπαλος νιώθει ότι τώρα σε έχει τελειώσει. Η τσόβερ. Το νιώθει και εκείνο. Και εκείνο καταλαβαίνει ότι πλέον δεν μπορεί. Ε, τελείωσε. Προχρήθηκε. Αν εκείνη τη στιγμή που οι συνθήκε του δημιουργούν μέσα του το συνέστημα ότι σε έχει βάλει από κάτω, του αποδείξει ότι έκανε λάθο και ότι δεν έχει τελειώσει, έχει ήδη πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί ο αθλητισμό δεν έχει διακόπτε. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, αυτό είναι μια κουβέντα που έλεγα στο ραδιόφωνο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βρίσκεσαι να παλεύει για κάτι που θεωρούσε δεδομένο. Δηλαδή να αρχίσει να πανηγυρίζει επειδή η διαφορά είναι στου 22 πόντου και ξαφνικά να γράφει 8 πόντι Και λε, τι έγινε τώρα. Με τον ίδιο παρόμοιο τρόπο να είσαι μακάμπι χάιβα και να λε: Συγγνώμη, 4-1 δεν κρίσαμε το παιχνίδι. Τι συμβαίνει τώρα. Εκείνη τη στιγμή, στο 0-3 π.χ. ή στο 0-2, μπορεί τα μαθηματικά και οι υπολογισμοί και η σταθερά του π να λένε ότι εξακολουθεί η Μακάμπη να έχει το πάνω χέρι διότι έχει το σκόρ σκορπρόξενο από τον πρώτο αγώνα και ακόμα η σειρά δεν έχει έρθει στα ίσια. Στην πραγματικότητα όμω η σειρά όχι μόνο δεν έχει έρθει στα ίσια, είναι υπέρ του Ολυμπιακού ήδη. Και α μην το γράφει το ταμπλό. Γιατί πέρα από το ότι γράφει το ταμπλό, σκορ αγώνα πρώτου 1-4, το σκορ τώρα είναι 0-2, οπότε 4-3 ακόμα είναι μπροστά η Μακάμπη πριν καν γίνει το 4-4, πριν καν περάσει μπροστά ο Ολυμπιακό στο aggregate score, ο Ολυμπιακό είναι ήδη από πάνω. Γιατί? Γιατί? έχει βρεθεί να έχει μπροστά του χειροπιαστό ένα όνειρο που πριν σφυρίξει ο διαιτητή, φαίνονταν πει ότι δεν γίνεται, και απέναντί του έχει κάτι τύπου οι οποίοι ήταν σχεδόν σίγουροι ότι έχουν περάσει και ξαφνικά τώρα κοιτάζονται και λένε τι έγινε. Τι έγινε. Αυτό το τι έγινε. Ρωτήστε, ξέρω εγώ, του μπαστιμπολίστε τη Τσέσκα Μόσχα. Αν ξέρουν τι είναι. Καταλαβέ. Τι νιώθουν όταν ακούν τη λέξη Πανούλη. Για να τα ενώσω λίγο κιόλα. Και αυτοί. Κάποιε φορέ απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα μπάσκετ έχουν πει τα κάναμε όλα καλά. Τελείωσε, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Αν εκείνη τη στιγμή που του τελείωσε. Βρει τον τρόπο να κρατηθεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρει. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι βρίσκονται στον τρόπο να κρατηθούν καταφέρουν την ανατροπή. Προφανώ και όχι. Αλλιώ το 1-6 θα το είχαμε ξαναδεί. Το 5-1 θα το είχαμε ξαναδεί. Το 4-0 τη Λίβρουμπουργκ στην Μπαρσελόνα θα το είχαμε ξαναδεί. Το τελικό του Ολυμπιακού με την Τζέσκα θα το είχαμε ξαναδεί. Όχι. Προφανώ το ότι θα κρατηθεί για λίγο και ότι θα παλέψει δεν σου εγγυάται ότι τελικά θα καταφέρει. Αλλά εκείνη αρχή. Εκείνη η αρχή. Κάποιε φορέ αυτό που θα κρατηθεί θα δει μετά το σύμπαν, τον Κρόιφ, δεν ξέρω τι τι, να του κλείνει το μάτι και να του λένε είναι η βραδιά τώρα, θα το κάνεις. Και γράφει τη ιστορία. Η ανεπανάληπτη ανθρωπή, η ανεπανάληπτη πρόκριση. Το Μακάμπι, το Ολυμπιακός Μακάμπι 1-4, Μακάμπι Ολυμπιακός 1-6. Όλα αυτά, όλες οι ανθρωπές που μπορούν να φέτω σε μυαλό σας, όλα τα θαύματα σε εισαγωγικά ή όχι, ξεκινάνε από αυτό. Από την άρνηση να πεις τέλος. Τελειώσαμε, είμαστε τελειωμένοι. Πώς το λέγε. Ο Τσόρτ της το έχει πει αυτό. Που έχει πει ότι ο φόβος είναι αντίδραση. Αλλά το κουράγιο είναι απόφαση. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι για το γεγονός ότι φοβάσαι. Δεν γίνεται. Αντιδράει μόνο μόνος το σώμα του. Το σώμα, ο οργανισμός σου, ο σου. Οπότε δεν, δεν έχει καν νόημα να συζητά για το αν φοβάσαι ή όχι, γιατί είναι μια αντίδραση που δεν ελέγχει. <laughs> Περπατά στον δρόμο και κάποιο κάνει μπου. <laughs> Τρώμαξε. Ακούσε ένα θόρυβο και ξαφνικά σου σηκώνεται πίσω. Ρε, έχω κοκαλιά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι για το γεγονό ότι φοβάσαι. Δεν γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο. Μπαίνει να παίξει στον Περναμπέο, μπορεί να παίξει στην Τούμπα, μπορεί να παίξει το Χασκάκι. Δεν χρειάζεται καν να ασχοληθεί με το γεγονό ότι φοβάσαι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Το κουράγιο είναι απόφαση όμω. Είναι κάτι που εσύ επιλέγει να κάνει. Και δεν είναι ούτε εύκολη απόφαση, ούτε είναι εύκολη η εκτέλεσή τη. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι που το κάνει εσύ. Είναι απόφαση. Ο Αριστοτέλη, από την άλλη, έχω μαζέψει πολλά για το κουράγιο, γιατί πάντα είναι το αγαπημένο μου θέμα συζήτηση, ξέρετε. Έλεγε ότι το κουράγιο είναι η πρώτη αρετή που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Είναι η πρώτη στη λίστα της αναγκαιότητας των αρετών. Γιατί? Γιατί ξεσφαλίζει όλους οι υπόλοιπες. Ό,τι αρετή και αν έχει έναν άνθρωπο, όποιο και αν είναι το ταλέντο σου, όποιο και αν είναι οι ικανότητέ σου, αν δεν έχει το κουράγιο να τι εφαρμόσει, πούντε. <σχυ> πούντε. Τι ώρα. Ραντεβού αύριο να μου τι ξαναδείξει. Δεν θέλω, αύριο τώρα θέλω. Τώρα θέλω να μου δείξει τι ικανότητε έχει. Ε, πάρτε το αυτό και βάλτε το στο ποδόσφαιρο. Τι, κοντρόλ, πάσα, εκτέλεση, πνευμόνια, ταξίματα. Τα έχει προφανώ. Παίζει στο πρώτο επίπεδο. Έχει γίνει πλούσιο, παίζει το ποδόσφαιρο. Προφανώ θα είσαι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Παίζει στην καλύτερη ομάδα τη χώρα σου, παίζει σε μια τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας σου, τη χώρα σου, παίζει την εθνική, παίζει το εξωτερικό είσαι κάποιο. Προφανώ είσαι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Έλα όμω που τώρα έχουμε μια ρευάν. Έλα τώρα όμω που κρίνεται μια πρόκληση. Έλα τώρα όμω που είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Έλα όμω που τώρα πρέπει να ανατρέψουμε ένα δύο μηδέν στην τούμπα και κάτι που δεν έχει κάνει ο Πάοκ ποτέ στην ιστορία του. Έλα όμω που είμαστε Ολυμπιακό και παίζουμε τη ρευάν ενό αγώνα που έχουμε χάσει με 4-1 στο γήπεδό μα και τρει μέρε αργότερα φάγαμε και άλλα τρία από τον Παναφυναϊκό. Έχουμε φάει 7 γκολ και πρέπει να ανατρέψουμε αποτέλεσμα με 3 γκολ κάτω. Πώ θα το κάνουμε αυτό, Ε, δεν ξέρω. Αλλά ξεκίναμε το να μην τα παρατά. Ξεκίναμε το κουράγιο. Ξεκίναμε το χαρακτήρα. Και βλέπουμε. Και μπορεί στο τέλο τη 14η Μαρτίου ο Πάοκ να έχει ανατρέψει διαφορά 2 γκολ στη Ρεβάνη για πρώτη φορά στην ιστορία του και να βρίσκεται στους 8 του Conference League για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια με τον ίδιο προπονητή και λίγες ώρες αργότερα με τον ούριο άνεμο του ΠΑΟΚ θα το πω και κάποιοι παρεξηγηθούν αλλά τα νέα επικοινωνούν και το κουράγιο είναι μεταδοτικό και αυτό που επίθεση είναι μεταδοτική επίσης να ξέρετε και γι' αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο οι ηγέτες των αποδητηρίων, των ομάδων, των γκρουπ των ανθρώπων γενικά, αυτοί που δεν αφήνουν το ηθικό τη ομάδα να πέσει, ακριβώ γιατί ξέρουν την αποστολή του. Και λίγε ώρε αργότερα, με τον όριο άνεμο του πάω καλά πάνω απ' όλα, με το δικό του χαρακτήρα και με τι δικέ του αρετέ και με τη δική του ψύχωση και νεύρωση που τον χαρακτηρίζει και είναι Ολυμπιακό και δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Ολυμπιακός είναι στου 8 και ξαφνικά θέλει και, και λε. εσύ, η τελευταία φορά ήταν όντω τότε. Τότε. Κροάσια, Γιανακόπουλο, Champions League, Juventus, Elfur είναι όντω τότε. Τότε. Είναι. Σαν 10-15 ποδοσφαιρικέ ζωέ πίσω μου μοιάζει αυτό το πράγμα. Και κάπω έτσι ενώνεται το παρελθόν με το μέλλον και το μέσο στον χώρο χρόνο. Με το παρελθόν, με το DNA, με τα αποθυμένα. Και έρχεται ξαφνικά, ξέρω εγώ, ο Φορτούνης, ας πούμε. Τότε ήταν ο Γκόκης, ξέρω εγώ. Ο Ιουργάτος και οι υπόλοιποι. Ο Τζόρτζεφις και όλοι αυτοί. Τώρα είναι ο Φορτούνης. Τώρα βάρανε γκόλ όλοι μπροστινοί. Ποντένσελ καμπή και κάπως έτσι, ξέρω εγώ, το Ψαλιδάκι το Αλεξανδρία, ας πούμε, πλέον δεν είναι μόνο του. Έχει δίπλα και το ψαλιδάκι του του Ελκαμπή. Και ξέρω, sorry, Νικόλα, συγγνώμη μεγάλε. Αγαπημένη μου Νικόλα, να στο πούλε, προφανώ εσύ θα είσαι πάντα ο άνθρωπο με τα ψαλιδάκια γιατί είναι αμέτρητα και γιατί εσύ τα κάνει το ξερό τη Λαμία. Δεν τα κάνει εδώ, εδώ πέρα στα γήπεδα αυτά. Ναι, μαζί σου καμία αντίρρηση, αλλά ξέρει τι είναι και ο κανόνα που έχω πάντα, αρέσει, Νικόλα. Το ότι πρέπει να είναι και ένα μάτ που να δίνει κάτι. Κατάλαβε. Οπότε το Αλεξανδρή δεν είναι σε τα δικά σου. Τα δικά σου ήταν πάντα καλύτερα, Νικόλα. Να το Απλά το Αλεξανδρή ήταν σε ένα που έκανε πρωτάθλημα. Ήταν Έχει έναν αστερίσκο. Και το λκαμπί τώρα, α πούμε, είναι το ψαλιδάκι που τρέχει προ τα διαγώνια και γυρίζει από την άλλη ένα, ένα πράγμα συγκλονιστικό. Το οποίο δεν το κάνει με τίποτα όσο το... γρήγορα το κάνει εσύ, μεγάλε Νικόλα. Με τίποτα δεν το κάνει γρήγορα όσο το κάνει εσύ, αλλά. Αλλά είναι το γκολ που βάζει ο Ολυμπιακό αμέσω μετά τον γκολ που έχει δεχθεί. Είναι η στιγμή που κάποια στιγμή θα αντιδράσει η Μακάμπη, όπω κάποια στιγμή θα αντιδράσει και η Ντίναμο, ρε παιδί μου, και αμέσω μετά σηκώνει την μπάλα και ο Λκαμπίτερ έχει. Μπαπ! Κατάλαβες, και κάπω έτσι πλέον υπάρχει και αυτό το ψαλιδάκι. Μαζί με τον Αλεξανδρή και μαζί του τον Αστόπουλο. Και υπάρχει και εμφάνιση του Φορτούνη που έκανε 103 ενέργειε, 107 ενέργειε με την μπάλα σε 96 λεπτά. Και ο Πόμο Πέτρο στο έκανε 100 στα 120. <laughs> και κάπω έτσι βλέπει το Βιερίνια, α πούμε, στην άκρη του πάγκου. Περιβραχιώνει αρχηγάρα. Να γοροπηδάει και να περιμένει πώ και τι, α πούμε, να σφυρίξει ο για να ζήσει και αυτό με τη φανέλα του πάγου και λέει δηλαδή, εσύ. 38. Κλεισμένα, ε. Ο μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή σε όλη τη στοίχημα του Σούπερ φέτο. Αυτό είναι. 38. Και σε φίλε, πότε ήρθε αυτό. Είναι 16 χρόνια. Έχουν περάσει. 16 χρόνια. Με κάτι μάγουλα. Σαν το Μιστερ τη Πορτογαλία ήταν όταν είχε έρθει. Χοντρό, υπέρβαρο. Κανονικά χοντρό και υπέρβαρο. Εδώ έγινε ποδοσφαιριστή. Ναι, εντάξει, ήταν λέντο Πορτογαλικό. Εδώ έγινε ποδοσφαιριστή. Τον πάω και γύρισε αρχηγό και είναι... δεν είναι Πορτογάλο πλέον. Γιατί ο Πορτογάλο δεν μπορεί να κάνει τα χέρια και να πει τι είναι αυτό, Που είπε ο Βιερίνια στο περίφημο τι είναι αυτό, ρε. Αυτό το μάθε εδώ, Θεσσαλονίκη, πώ το λένε. Τι είναι αυτό, και τα χέρια έτσι. Στην Πορτογαλία δεν τα κοιτάνε τα χέρια έτσι. Είναι κάτι φαίνοντα άνθρωπο που κοιτάνε τον ωκεανό και είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, κατάλαβε. Είναι ελληνικό το ότι είναι αυτό, ρε. Και το βλέπει και λε, κοιτά να δει, ρε, παιδί μου, τι του, φέρνει. Ήρθε στον πάο και okay, έκανε, έδειξε, προσπάθησε, όλα αυτά έγινε, έφυγε. Πρωταθλητή Ευρώπη, αυτά εξωτερικό, γύρισε, παντρεύτηκε προφανώ, τα λοιπά. Αρχηγό, double, τελική, γκολ σε τελικού, γκολ στον Ολυμπιακό, γκολ εκείνο. Και τώρα τελευταία χρονιά που είναι συμπληρωματικό, που αράκε και που, που, είναι περισσότερο κατά ποδητήρια και δεν είχα να παίζει και με τον βάζει δε ρουμάνι, ξέρει, κατάλαβε. Υπάρχει αυτό το κομμάτι και ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Οπότε έχει και ένα αστερίσκο με αρχηγό τον Αντελήνο Βιερίνια, ο Πάοκ, 14 Μαρτίου του 2023. Νίκησε 5-1 τη δύναμη Ζάγκρεπ στην Τούμπα. Προκρίθηκε στο 8 του κόμφερντ Λίγκα δεύτερη φορά στην ιστορία του και για πρώτη φορά στην ιστορία το ποτέ του από τότε που ιδρύθηκε ανέτρεψε διαφορά δύο τερμάτων στη Λευάννη στην Τούμπα. Με ποιον? Με αυτόν. Και α μην το, το έβαλε. Οπότε για να γυρίσουμε εκεί που αρχίσαμε. Για να θυμηθούμε την παράγραφο την τελευταία του βιβλίο και το να μα αφήσουν μια φορά να νικήσουμε κι εμεί. Αυτέ οι νίκε, αυτέ οι βραδιέ που δεν είναι τίτλοι αλλά είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτέ είναι που τι νιώθεις τελικά σαν τι μεγαλύτερε νίκες Γιατί. Γιατί έχουν αυτό το δίδαγμα από πίσω γάμο του. Έχουν αυτό το, το, το να μην τα παρατά. Το γίνεται. Γίνεται και συνέχεια να προσπαθεί ακόμα και όταν ότι δεν γίνεται. Ποτέ δεν ξέρει. Γίνεται. Και α μην το λέει το 3,14. Και α μην προκύπτει από την εξίσωση. Μπορεί να συμβεί. Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί. Και αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ξεκινάει από το να μην τα παρατήσει. Υπάρχει πάντα αυτή η κουβέντα του καθόμαστε και ξοδεύουμε τι ώρε μα για τον αθλητισμό. Υπάρχει αυτό που ακούς καμιά φορά τι μανάδε να λένε και τι πατεράδε. Το ότι εσύ χαλάς τη ζωή σου, α πούμε, για τον για το Μπάοκ, τον Παθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την το Άικα, ενώ αυτοί διασκεδάζουν, βγάζουν εκατομμύρια και εσύ χαλιέσαι σπίτι και τι κάνει έτσι, παιδί μου, και δεν μπορεί να σε βλέπω να στεναχωριέσαι, για τα κολοποδόσφαιρα, και τα κολομπάσκετ. Υπάρχει και η άλλη κουβέντα ότι όλα αυτά είναι ρε παιδί μου, ξέρει του καπιταλισμού. Για να μα έχει να δουλεύουμε σαν σκλάβοι και να νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι το να κερδίσει η ομάδα μα ή να μην κερδίσει η ομάδα μα και όλα θα μα κοιμίζουν για να ξέρω, εγώ, αντέχουμε τις ζωές μας και να χαιρόμαστε μόνο δια την προσώπου, ας πούμε, μόνο όταν θα καθίσει στην ομάδα μας να πάρει εκείνη το ποτάθλημα, να πάρει εκείνη την πρόκληση, να πάρει εκείνη το, το κύπελο, οτιδήποτε άλλο. Mm. Ναι, okay. οκ. Προ... Θα... Αν τα πίστευα όλα αυτά, προφανώ δεν θα ήμουν μπροστά από, το... από, αυτό το μικρόφωνο. Είναι κατανοητό αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι ναι, δεν θα αλλάξει η ζωή σου αν προκριθεί ο πάγω. Και το, το ίδιο πρόβλημα να βρει σπίτι. Έχει εσύ που ψάχνει να βρει ένα σπίτι σε αυτή την άθλια συνθήκη, α πούμε, πλέον στου μεγάλου που δεν γίνεται να βρει ένα σπίτι με τίποτα και δεν θα σου κάνουν καλύτερη τιμή επειδή νίκησε ο Ολυμπιακό χθε και επειδή χθε το βράδυ σε έκανε να πιστέψει ότι ξέρω εγώ ο Θεό σε αγαπάει, α πούμε, με αυτό το εξήνα. Το ξέρω ότι η ζωή σου θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι το ίδιο δυσκολία από το πρωί. Θα έχει τα ίδια προβλήματα, θα έχει τι ίδιε καθημερινότητε και θα έχει τι ίδιε αγωνίε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί ότι δεν είναι, είναι ότι στο ποδόσφαιρο, σε αυτέ τι δύο ώρε, δεν ψάχνει τη λύση στα προβλήματά σου. Ψάχνει το κουράγιο για να βρει τη λύση. Αυτή είναι η μεγάλη, για να μην την πω, διαφορά. Ναι, δεν θα στο λύσει το πρόβλημα η Λίβερπουλ, ούτε το Πάο, ούτε Ολυμπιακό, ούτε το ούτε Μπορεί όμω να σου δώσω το κουράγιο να την βρει εσύ. Το νόημα του να κερδίζει και να χαίρεσαι δια δεν είναι το να κάνει αυτέ τι ψευτομαγγέ ότι να νιώθει σπουδαίο επειδή κέρδισε η ομάδα σου. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι, το, το, είναι η χειρότερη εκδοχή. Του κέρδισε η ομάδα μου. Οπότε θα βγω να βρίσω του αντιπάλου, να βρίσω, του δημοσιογράφου. Δηλαδή, μιλάμε για του τους πιο ελίθιου ανθρώπου εκεί έξω. Αυτοί που παίρνουν την νίκη για να την μετατρέψουν σε αυτό είναι οι πιο ελίθιοι άνθρωποι εκεί έξω. Μακράν. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για το... Ακόμα και υποσυνείδητα να μπει μέσα σου το ότι γίνεται. Και ότι το γίνεται ξεκινάει από το να μην τα παρατάς. Αυτό είναι όλο. Σε αυτές τις δύο ώρες. Ή ακόμα και όταν έχεις χίλια προβλήματα και όλα γύρω σου καταραίουν. Είναι δύο ώρες να ξεχαστείς ρε παιδί μου. Ακόμα και να μην ζήσεις. Γιατί οι ανατροπές είναι μια φορά στη ζωή ας πούμε. Το 1-6 το, το, το το είναι μια φορά. Το 5-1 είναι μια φορά. Αποδείχθηκε. δεν το έχω ξανακάνει καμία από τι δύο ομάδε. Ωραία. Μπορεί λοιπόν ο, ο φίλο του Ολυμπιακού ή ο φίλο του Μπάγκο να μην το ξαναζήσει και ποτέ. Και δεν πειράζει, it's okay. Οπότε κάποιο θα πει: Ωραία, και τι, για μια ανατροπή και τι υπόλοιπε δύο ώρε που κάθε Κυριακή του βλέπουμε, ξέρει τι, ακόμα και το να ξεχαστεί για δύο ώρε, να επενδύσει σε κάτι άλλο, χρήσιμο είναι. Πώ σου λένε ρε παιδί μου, βγαίνει μια βόλτα και περπάτα. Θα τη βρει τη λύση. Πιέ λίγο έξω από τα προβλήματά σου, να ανανεωθεί να, 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 να το κεφάλι σου, να τη βρει τη λύση, να τη βρει την άκρη. Δεν μπορεί, κάπου θα υπάρχει ο τρόπο να τη, να τη, να τη βρει την άκρη σε αυτό που θα ταλαιπωρήσει στη ζωή σου. Καμιά φορά η ομάδα μα, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι αυτό ακριβώ. Δύο ώρε το μυαλό μα θα ξεχαστεί, να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, με μία μπάλα που τρέχει στο χορτάρι και μπορεί μετά κάποια στιγμή, αφού έχουμε αδειάσει από τα προβλήματα για δύο ώρε, δεν έχουν φύγει τα προβλήματα, είναι εκεί και μα περιμένουν, αλλά αφού αδειάσαμε το κεφάλι μα για δύο ώρε, μπορεί τελικά τώρα. Να λέμε λοιπόν, έλα να τα βάλουμε κάτω, εσύ. Ένα να τα βάλουμε κάτω να βρούμε τη λύση. Και ξαφνικά αυτό που δεν μπορεί να λύσει με τίποτα μπορεί να λυθεί εκείνη τη στιγμή, γιατί το βλέπει καλύτερα, το δουλέψει πιο καθαρά. Γιατί πήρε μια ρημάδα ψυχολογία. Και δεν πειράζει, ξέρετε. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Αυτή τη ρημάδα την ψυχολογία και αυτό το ρημάδι τον άνεμο και αυτό το ρημάδι το θαύμα να μπορούμε να το βρούμε στον Ποδόσφαιρο. Δεν καθόλου κακό. Δηλαδή, πού να το βρούμε στο φινάλε πού να το βρούμε. Καλέ είναι και οι τέχνε, καλά είναι και τα βιβλία, καλά είναι και η αλήνικη και μουσική και ο κινηματογράφο και το θέατρο και όλα αυτά εμπνέουν. Βγάλετε από το μυαλό σα ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ δεν ανήκουν σε αυτά. Δεν είναι τέχνε, ναι, οκ, okay, αλλά στο πόσο μπορούν να μα βοηθήσουν. Ίσως και περισσότερο. Ίσως και περισσότερο. Γιατί αυτή την έκσταση του 5-1 και του δεν την έχει το ρημάδι το θεατρικό, ούτε η ταινία. Έχει κάτι άλλο. Και αυτό χρήσιμο. Αλλά το αναπάντεχο εκεί που δεν το περιμένει, πού να τη βρούμε, με αλλιώ. Δεν πειράζει που μα τη δίνει το ποδοσφαιρό. Ισά ίσα γι' αυτό το έχουμε το ρημάδι. Για το never ever ever give up. Για το πάω κ, να σε και μη φοβάσαι. Για το θρύλο να σε και μη φοβάσαι. Γι' αυτό. Και δεν ισχύει μόνο για τι ομάδε μα. Το παίρνουμε και με κάποιο τρόπο αν είμαστε σωστοί, το κάνουμε και λίγο δικό μας. Να πάρουμε λίγο παραπάνω θάρρος. Να πάρουμε λίγο παραπάνω κουράγιο. Να πάρουμε λίγο πιο βαθιά μέσα μας να μπει το μήνυμα ότι ρε εσύ μην τα παρατάμε. να τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη. Και για να γυρίσουμε και στο αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι, τι, όταν έχεις πετύχει αυτή την πρόκληση, ως ΠΑΟΚ, όταν έχεις πάρει αυτό το θαύμα ως Ολυμπιακός, δεν γίνεται να φοβάσαι στην κλήρωση. Όποιο και αν είναι ο αντίπαλο. Πόσο μάλλον τώρα που σου κλείνει το μάτι η κλήρωση, στο κλείνει, σου κάνει τάκ, 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 το, 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 τσεκάρεις και σου λέει λοιπόν, κοίταξε να ξαναδεί. Ομάδα από την Premier League δεν παίρνει. Ομάδα από τη Serie A δεν παίρνει. Ομάδα από το Σαμπιονά League A που το λένε οι γραμματιζούμενοι πάλι δεν παίρνει. Τι άλλο να κάνω. Να μην πάρει τη Βίλα, να μην πάρει τη Φιροδίνα, να μην πάρει τη Λίλ. Να πάρει την Πρίζ και να πάρει τη Φεντέρ. Είσαι περασμένο. Όχι. Φοβάσαι. Με τίποτα, ρε φίλε. Και για κανέναν λόγο. Όπω λέγαμε και στο podcast, όταν φτιάχτηκε η δυνατότητα του Πάο και του Ολυμπιακού να συνεχίσουν, γιατί τα έχουμε πει από νωρί η αλήθεια. Ναι, πρέπει τα θυμάστε αυτά. Ότι θέλει. Το βασικό τώρα είναι πώ είσαι εσύ. Πώ νιώθει εσύ, τι μπορεί να κάνει στο κήπεδο. Και αυτό το είδαμε. Τελείωσε. Θέλει έναν αντίπαλο που να μην είναι απαγορευτικό, μην πέσει τώρα, ρε παιδί μου, με το μεγαθήριο. Δεν γίνεται. Κατάλαβε. Και κάποιον. Δεν μπορεί να είναι χειρότερο από ένα στου τη Ευρώπη. Ακόμα και στο κόφερε. Πώ θα βρει ομάδα, ομάδα χειρότερη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε σοβαροί. Και δεν πρέπει να βρει και χειρότερο. Πρέπει να βρει άξιο και λίγο καλύτερο. Φόβο. Κανένα. Επανάπαυση. Επουδενή. Και πάμε. Και ό,τι γίνει. Πώ το είχα πει τότε, αν έχει δύο ομάδε στου 8, είχα πει αν περάσουν και δύο και κληρωθούν. Τότε έχουμε σίγουρα μία μάθηση με τελικό, αλλά δεν έχουμε χώρα. Γιατί δεν θα υπάρξει χώρα μετά να παίξουν ολυμπιακό πάγο και δύο παιχνίδια. Τώρα μπορεί τη χώρα να τη σώσουμε, αν παίξουν μόνο, μόνο στο τελικό. Είναι ένα μάθημα. Καταλαβαίνει. Μπορεί να σωθεί. Κλείνοντα το podcast, δύο πράγματα και σα παρακαλώ να τα ακούσετε στο φινάλε του. Το ένα είναι ότι: οκ, okay, μπορείτε να μα βρείτε στο προφίλ τη στήχημα, μαζί και με άλλο πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Αυτά είναι τα pod και οι βραδιέ και τα συναισθήματα που μας κάνουν να ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε και να κάνουμε και να δείχνουμε. Τελευταίο, να το πω, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το συγκεκριμένο επεισόδιο που θα μείνει ίσως στην ιστορία όπως έμειναν και οι προκρίσεις, είναι πάνω απ' όλα αφιερωμένο στον Αποστόλη και την Αλεξάνδρα, που σήμερα το πρωί έγιναν γονείς. Αποστόλης ακρεφνής Ολυμπιακός, από αυτούς που μαζεύτηκαν χθε να δούνε με άλλους και παραθυναϊκούς και ολυμπιακού το παιχνίδι στο μπάσκετ και μετά το βράδυ έζησε όλο αυτό το κομμάτι και το επόμενο πρωί έγινε πατέρας για πρώτη φορά να σας ζήσει και να θυμάστε πάντα ότι γεννήθηκε την επομένη της 14 η Μαρτίου 2023 δηλαδή το επόμενο πρωί από το βράδυ που μιλήσανε μουγκοί, είδαν οι τυφλοί και οι ελληνικές ομάδες περπάτησαν στο νερό.